Οι πρώτε κοινοβουλευτικέ εκλογέ στην Ελλάδα διεξήχθησαν το 1884. Με την εντολή για πρωθυπουργή αναλαμβάνει ο Ιωάννη Κολέτη. Από τότε, 171 χρόνια μετά, έχουν γίνει 64 εκλογικέ αναμετρήσει. Οι πρόορε εκλογέ που εξαγγέλθηκαν θα είναι οι 65 στη σύγχρονη ιστορία τη Ελλάδα. Έχει εκλογέ και έξοδα είναι, και χασομέρι είναι... Να που με εδώ πέρα. Σύμφωνα με του ειδικού επί του θέματο, το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα βρίσκεται σε μετάβαση από το δικοματισμό στον πολυκομματισμό. Αυτό δείχνει περισσότερο, αν θέλετε, τη αδυναμία ενό πολιτικού συστήματο, το οποίο είναι διαρκώ σε μετάλλαξη. Δηλαδή, πιο πολύ αυτό το πράγμα αντικατοπτρίζει και νομίζω ότι και στην παρούσα φάση το ίδιο πράγμα είναι. Η τελευταία 15 ετία ήταν γεμάτη από εκλογές. Η τελευταία φορά που μια κυβέρνηση κατάφερε να μείνει στην εξουσία για τέσσερα χρόνια ήταν το 2000. Το Πασόκα αναδείχθηκε πρώτο κόμμα και ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει Πρωθυπουργό, παραμένοντας το αξίωμα μέχρι το 2004. Πάλι από τα ίδια. Δεν λέει Η πολιτική μας εδώ στην Ελλάδα είναι ίδια όλοι. Είναι βγει... Όχι δεν θυμάμαι ξανά συνήθως από τη μια μεριά στην άλλη. Όμως παιδί να κάτι, μας έχει φέρει στην καταστροφή. Από το 2004 και μετά καμία κυβέρνηση δεν εξάντλησε την τετραετία. Είτε γιατί το επέλεξε, είτε γιατί επιβλήθηκε λόγω συνταγματικών προβλέψεων. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο για την κοινωνία και για την οικονομία. Έτσι που το κάνουν θα σε ακόμα χειρότερες επιπτώσεις και στην οικονομία και στον τουρισμό. 2004 Πρωθυπουργό Κώστας Καραμανλής. 2007 Προώρε εκλογέ. 2007 Ο ίδιο Πρωθυπουργό. Όμω το 2009 η χώρα πήγε ξανά σε εκλογέ. Το 2009 αναλαμβάνει Πρωθυπουργό ο Γιώργο Παπανδρέου. Το 2011 έρχεται η τρικοματική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Παπαδήμο. Το 2011 αναλαμβάνει η υπηρεσιακή κυβέρνηση πικραμένου και γίνονται εκλογέ το 2012. Κυβέρνηση δεν σχηματίζεται, γίνονται επαναληπτικέ εκλογέ και πρωθυπουργό εκλέγεται ο Αντώνης Σαμαρά. Σχηματίζεται κυβέρνηση Σαμαρά με Πασόκ Δημάρ. Και όταν η Δήμαρα αποχωρεί μόνο με το Πασόκ για 2,5 χρόνια. Το 2015 γίνονται ξανά εκλογέ και πρωθυπουργό αναλαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Με ένα πολιτικό σύστημα που είναι πάλι σε μετάβαση. Όπω είδατε, μεγάλα παλαιά κόμματα που έχουν συρρυκνωθεί. Νεότερα κόμματα φαίνονται να αναπτύσσουν μια δυναμική. Τώρα, α προφανώ θα είναι μια εκλογική αναμέτρηση που κανένα δεν μπορεί να προβλέψει. δύναμη των κομμάτων γιατί υπάρχουν και νέα κόμματα. Απαράδεκτο, όπως ήταν η απαράδεκτη όλη η πορεία αυτή στο ξάμινο, εφτάμινο. Δεν χρειάζονται ναι, όταν χρειάζονται ναι. Και όλα αυτά εξαιρουμένου του πρόσφατου δημοψηφίσματος. Οι καλά γνωρίζονται στο πολιτικό τοπίο σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση ανησυχούν για την αποχή. Ωστόσο, όπως τονίζουν, η κίνηση αυτή δεν αποτελεί πολιτική επιλογή και λύση.